Πέντε παλιοί και ένας νέος υποψήφιος κατέθεσαν φακέλους στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την απόκτηση άδειας πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικών σταθμών. Συγκεκριμένα, φάκελο κατέθεσαν οι σταθμοί Sky, Star, Alpha, Antenna, Epsilon και η τηλεοπτική ελληνική εκ μέρους του επιχειρηματία Φίλιππου Βριώνη. Αίσθηση προκάλεσε ότι από αυτήν τη διαγωνιστική διαδικασία έμεινε οριστικά εκτός ο τηλεοπτικός σταθμός Mega. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων στο διαγωνισμό εξελίχθηκε ομαλά και δεν θύμιζε σε τίποτα την προηγούμενη απόπειρα όπου ήταν διάχυτη η ανησυχία αλλά και τα απρόοπτα. Συνολικά κατατέθηκαν 6 υποψηφιότητες για 7 άδειες με αποτέλεσμα το τίμημα για την απόκτηση της κάθε άδειας να παραμένει στα 35 εκατομμύρια ευρώ ενώ η διαδικασία που έμεινε χωρίς διεκδικητή θα επαναπροκηρυχθεί με τιμή εκκίνησης και πάλι το ίδιο ποσό. Η μέρα αποσφράγησης των φακέλων ορίστηκε η επόμενη Δευτέρα, με την διαδικασία των ενστάσεων να διαρκεί από 1,5 έως 3 μήνες, ενώ αν κάποιος φάκελος δεν εγκριθεί, θα προκηρυχθεί εκ νέου η τηλεοπτική άδεια. Στο Μέγκα, οι εργαζόμενοι έβγαλαν ζωντανό έκτακτο δελτίο σε μια ίστατη προσπάθεια να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα αποτρέψουν τον ξαφνικό θάνατο του μεγάλου καναλιού.